στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε rewards, όχι τόσο καλά, αλλά εντάξει, πάντα δεν ξέρεις, μπορεί να δούμε κάτι. Οπότε σήμερα, επίσης, θέλω να σας δείξω κάτι. Είπα να γκριντάρω τα objectives, γιατί έτσι να δοκιμάσω και τις κάρτες, και έκανα σε μία μέρα το MLS όλο. Σε μία μέρα έκανα όλο το MLS και Λίμα και Μπογιάν και Long. Πολύ ωραίο. Και αυτό, και σήμερα ανοίξουμε τα rewards. Και σήμερα λίγα γκριντάρω Championship και αυτή την εβδομάδα θα έχουμε γουλού και σκέφτομαι να μην ξαναπαίξω γενικά γουλού, γιατί γενικά έχω ξενερώσει πολύ με το γουλού. Στην αρχή είχα hype, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό. Οπότε μπορεί να παίζω λίγο Rivals και να γκριντάρω Objective, όχι λίγο, να παίζω Rivals για να παίρνουμε τα rewards και να μην παίζω πολύ συχνά γουλού. Οπότε θα δούμε και Team of the Week. Εντάξει, εγώ δεν ζητάω και κάτι από πίγκ γιατί να μάξω όταν δεν Silver 3 βγήκα, δεν έπαιξε όλα τα μάτς. Επίσης, έτυχα και με ένα pro player, όχι pro FIFA, κανονικό παίχτη επαγγελματία, που δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά ήταν σίγουρα επαγγελματίας. Καναδός θα ήταν λογικά. Οπότε, στο πάγκο δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο, ελαραμπή, εντάξει. Οπότε, Λόπεζ για goalkeeper, εντάξει, δεν έχουμε γνώμη, κλασικός goalkeeper Λόπεζ. Τρίπερ με κακό pace, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι usable, Παμπλό, όχι. Κουαδράδο θα ήταν το pick που είδωσα, θα ζητούσα. Αλλά εντάξει, πολύ δύσκολο. Είναι μια ωραία κάρτα, κάνει 100 χιλιάρικα. Fun to play, ωραίος, ωραία link. Οπότε, Σονάλντο, εντάξει, δεν τον θέλω έτσι, από pick δεν μπορώ, αλλά από πάξε εγώ τον 89, οπότε μόνο τρε. Πογκμπά τον έχει ο αδερφός μου, όπως είδατε, έχει καλή γνώμη. Οπότε πιστεύω να είναι καλός κι αυτός. Σάβιτς, ωραίος θα είναι, αλλά το pace πάντα είναι λίγο κακό. Δεν είναι ο Σάβιτς του 18. Ο Τάβιο έβαλε και γκολ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, όχι πολύ καλός. Και η τριάδα, ο Πιάτακ δεν λέει τίποτα. Και ο Ζάχα είναι πάρα πολύ καλός, ακριβώς 250. 5 skills, πολύ ωραίος ο Ζάχα. Δεύτερη form του και Σαλάχ, τι να λέμε. Ακραία κάρτα, το κακό του είναι μόνο το 3 weak foot. Και έχει πολύ κακή αξία. 550, 600 πες. Οκ, δεν περίμενα τόσο. Δηλαδή έπαθα σοκ τώρα, απίστευτο. Δηλαδή οι τιμές γενικά, αυτό που θέλω να πω κιόλας είναι ότι όλοι έχουν ομαδάρι στο Δεκέμβριο. Και αυτό δεν είναι πολύ καλό για το game. Δηλαδή σε Σαλάχ μόνο πάει 600 χιλιάρικα, Δεκέμβριο κακό. Πότε, σε ανοίξουμε το πικ, ποτέ δεν ξέρεις. Ελαραμπή, οκ. Θα πάρουμε Ελαραμπή, 84, το καλύτερο rating, οκ. Κάποιοι Ολυμπιακοί θα χαρείτε, αλλά εντάξει. Ωραία, και δεν είναι πολύ καλά πακ σήμερα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε καλά πακ. Γιατί δεν είχα καλά rewards, οπότε θα είναι λίγο κακό το βίντεο. Οπότε συγχωρέστε με, δεν θα έχουμε καλά πακ. Δεν είναι καν rare το gold pack, ήταν, δεν θυμάμαι. Οπότε, εγώ ζητάω, βασικά δεν μπορώ να ζητήσω και τίποτα τώρα. Τζάμπο gold pack ήταν, πολλοί παίχτες. Εντάξει. Τίποτα το ιδιαίτερο, gold pack νομίζω είναι. Pack 3, θα τα ανοίξουμε. Όλα είναι τρε, γι' αυτό έχουμε λιγότερα packs. Δεν θέλω αντρέ πια. Οπότε ό,τι έχουμε είναι τρε, είναι rare. Δεν walkout, δεν είναι boards. Θέλω να δω ένα walkout από άκυρο pack και ένα καλό. Δηλαδή τα walkouts, Ραφίνια, αν ήταν uniform, κάτι θα πήγαινε. Όλα τα walkouts που τυχαίνω δεν είναι πολύ καλά. Θέλω να δω ένα παίχτη από promo, δεν έχω τύχει κάτι εκτός από το Once to Watch. Οπότε, για να δούμε, τρία packs ακόμα, χωρίς hype δηλαδή, εντάξει, αυτή πιστεύω είναι τα χειρότερα rewards μου φέτος. Δεν είναι walkout, ούτε boards, okay. Εντάξει, φέλει και luck που εγώ δεν έχω το τελευταίο καιρό luck δυστυχώς. Αλλά εντάξει, δεν ζητάω και εγώ κάτω από αυτά. Αλλά δεν έχω luck το τελευταίο καιρό, τρίτο τζάμπο πριν μου και τα δύο καλύτερα packs ας πούμε. Είναι raid, φυσικά και δεν είναι, δεν είναι boards. Οκ, ούτε ένα μπόρτζ από 3-15. Εντάξει. 82, 81, 78, Shadow. Θα το κρατήσω. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσω κάπου, αλλιώς θα το πουλήσω. Και ανοίγουμε το Premium Gold, γιατί πιστεύω το Rare Legend είναι καλύτερο. Οπότε, για να δούμε. Θα δώσω στο ένα μπόρτζ από αυτό. Φυσικά και δεν είναι walkout. Είναι... Ω, είναι Team of the Group Stage. Είναι καλό. Το χειρότερο, εντάξει. Εντάξει, ήταν και σκατά, το ήξερα, δεν υπάρχει κανένα καλό. Τι είχαμε, ένα Team of the Group Stage. Εντάξει, 10 χιλιάρικα πάει, αλλά. Εντάξει, το ήξερα, δεν είναι καλό, δεν υπάρχει καλό νομίζω. Είναι ο Μωράτα και ο Ασέρμπι. Αυτή νομίζω είναι. Ναι, βέβαια, οπότε εντάξει, το ήξερα, θα είναι σκατά, αλλά. Τι είχαμε, ένα Team of the Group Stage, έστω. Ο πρώτο, και είπα να τύχω από πρόμο, έτυχα, αλλά ήταν το χειρότερο. Τέλο πάντων, discard είναι και θα ανοίξουμε και το Rare Electrum.
Έστω ότι είχαμε κάτι να πεις ότι είναι μέτριο, δεν είναι workout, είναι boards, είναι, όχι δεν είναι inform. Value, vigil. Okay. Εντάξει, από αυτά τα rewards που είχα, είχαμε ένα team of the group stage και Rodrigo. Και εντάξει, δεν ήταν καλός φυσικά, αλλά εντάξει, ποτέ δεν λες όχι. Οπότε αυτά ήταν τα rewards, κάντε όλοι ένα like, ένα sub να φτάσουμε τα 100 και τα λέμε αύριο με νέο επεισόδιο. Γεια σας.